Τεχνητή νοημοσύνη, ρομπότ, μετάνθρωπος, είναι λέξεις, φίλοι ακροατές, που στο παρελθόν θα συναντούσαμε μόνο σε έργα επιστημονικής φαντασίας. Στην εποχή μας συλλαμβάνουμε αυτές τις έννοιες θεωρητικά και διαβάζουμε για βιολογικές, ιατρικές και έρευνες τεχνολογίας που υπόσχονται μια καλύτερη βιολογική ζωή. Μεγαλώνει η ελπίδα για μια ζωή μεγαλύτερη σε προσδόκιμο, να ζούμε δηλαδή πιο πολλά χρόνια, οι άνθρωποι να πεθαίνουμε σε μεγαλύτερη ηλικία. Τα νέα παιδιά και ίσως κάποιοι μεγαλύτεροι σε ηλικία παρακολουθούν τηλεοπτικές σειρές και ταινίες με ανθρώπους που με τη συμβολή της τεχνολογίας μετατρέπονται σε άφθαρτα και αθάνατα όντα. Η επιστήμη κάνει έρευνες σε αυτό το τομέα και προοδεύει. Ωστόσο, αυτό θα είχε συνέπειες στην πνευματική ζωή του ανθρώπου και εδώ η Εκκλησία έχει το δυνατό χέρι των γραφών και των σοφών Αγίων ανθρώπων για να πιαστεί και να καθορίσει το πώς θα προσπαθήσουμε οι χριστιανοί να σταθούμε απέναντι σε αυτή την εξέλιξη. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Δεν απορρίπτουμε την τεχνολογία που εξελίσσεται και μας βοηθά, αλλά θέλουμε να βάλουμε όρια στο πού τελειώνει η βοήθεια και πού αρχίζει το κατρακύλισμα στην παράνοια. Ρωτήσαμε τον κύριο Θανάση Μουστάκη, ο οποίος με μια ομάδα συνεργατών ερευνούν θεολογικά, ιατρικά και ψυχολογικά τη νέα λέξη «μετά άνθρωπος». Θα την ακούσετε αρκετές φορές, φίλοι μας, στο μέλλον. «Μετά άνθρωπος». Ο κύριος Μουστάκης είναι θεολόγος, φιλόλογος, εκπαιδευτικός, παλιός συνεργάτης εδώ της Πειραϊκής Εκκλησίας και Πειραιώτης ο ίδιος. Ζει και εργάζεται όμως σήμερα στην ΚΟ με την οικογένειά του και αρθρογραφεί στον τοπικό τύπο. Κύριε Μουστάκη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα. Χαιρόμαστε που ασχολείστε με αυτό το θέμα. Αλήθεια, κύριε Μουστάκη, τι σας έκανε για να ξεκινήσουμε να ασχοληθείτε με τον μετάνθρωπο? Ποια ήταν η έμπνευση αρχική πριν περάσουμε στα υπόλοιπα? Όλοι μας νομίζω ότι, όπως επισημάνατε και εσείς στην εισαγωγή, διαβάζουμε και στον τύπο, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διαβάζουμε για την προσπάθεια του ανθρώπου να ξεπεράσει τα όρια του. Δεν είμαστε ποτέ ευχαριστημένοι με αυτό που έχουμε, θέλοντας όλο και κάτι δυνατότερο για τον εαυτό μας, κάτι καλύτερο, περισσότερες δυνάμεις, περισσότερη αντοχή αν θέλετε, ώστε να μπορούμε να εργαζόμαστε πιο πολύ. Και αυτά, ξέρετε, αν τα ψάξει κάποιος και τα συγκεντρώσει, διάφορα άρθρα, ειδήσεις, έρευνες, αναφορές επιστημόνων και μη, οδηγούν σε ένα τεράστιο, σε μια δεξαμενή υλικού τεράστια, η οποία κάποια στιγμή έτσι τράβηξε την προσοχή μας, μαζί με τον φίλο γιατρό Δημήτρη Γερούκαλη, νευρολόγο ψυχίατρο, ο οποίος ως υπεύθυνος, ως επιστημονικά υπεύθυνος της αστικής εταιρείας Ιπποκράτης, που είναι μία από τις εταιρείες που συνεργάζονται με τον ΟΚΑΝΑ και πλέον έχουν ως καθήκον να ασχοληθούν με όλες τις εξαρτήσεις και όχι μόνο με τις ουσίες που προκαλούν εξάρτηση. Ο Δημήτρης Βον Γερούκαλη σκέφτηκε να ερευνήσουμε λίγο πώς είναι η ζωή σε έναν ψηφιακό κόσμο, στον κόσμο που ζούμε, γιατί δεν πρέπει να λησμονούμε ότι ο κόσμος μας πλέον έχει πάρα πολλά στοιχεία της ψηφιακής ζωής. Ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε, ο τρόπος με τον οποίο ανταλλάσσουμε μηνύματα, αρχεία. Φανταστείτε πόσο δύσκολο ήταν κάποτε να στείλεις μια επιστολή. Σήμερα σε μερικά δευτερόλεπτα την έχει στείλει, έχει λάβει την απάντηση και προχωράς παρακάτω. Αυτά είναι τα θετικά. Υπάρχουν όμως και κάποια προβλήματα. Αυτά λοιπόν προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε έτσι, να δούμε και τελικά καταλήξαμε να έχουμε και ένα βιβλίο στα χέρια μας, το οποίο εκδόθηκε από τις εκδόσεις Αρμός. Νομίζω ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία να πούμε έτσι λίγο περισσότερο και για τους συμμετέχοντες στη συνέχεια.
Μάλιστα. Να πάμε όμως τώρα στην λέξη κλειδί. Μετάνθρωπος. Μια περίεργη λέξη, έτσι. Πώς δημιουργήθηκε αυτή? Είναι μια λέξη, κυρία Χατζή, που εδώ και πολύ καιρό συζητιέται στο διεθνή χώρο. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά έργα, εκτός από αυτά που είπαμε, αναφορές στα μέσα, τον ηλεκτρονικό και τον έντυπο λόγο, ας πούμε. Κυκλοφορεί λοιπόν στον διεθνή χώρο η λέξη post-human και trans-human. Προσπαθούν, αυτές οι λέξεις δεν αποδίδονται με ακρίβεια στα ελληνικά. Η ακριβέστερη, νομίζω, απόδοση είναι το μετά-άνθρωπος. Μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε είτε ως δύο λέξεις, μετά-άνθρωπος, ξεχωριστές, ή μετάνθρωπος, και τα δύο νομίζω ότι μπορούν να σταθούν, θέλοντας να αποδώσουν την έννοια του ανθρώπου της σύγχρονης εποχής. Δηλαδή, την έννοια του ανθρώπου που κατά κάποιον τρόπο είναι συνδεδεμένος με τον υπολογιστή. Θα μου επιτρέψετε στο σημείο αυτό να πω ότι εγώ προτιμώ την λέξη, τις δύο ξεχωριστές λέξεις, μετά άνθρωπος, ώστε να δίνουμε την σαφέστερη την έννοια του μετά, ο άνθρωπος που θα έρθει, και βέβαια του ανθρώπου που είναι το δημιούργημα του Θεού. Να μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος, όπως το γνωρίζουμε, όχι βέβαια συνδεδεμένο με την αμαρτία, αλλά στη δομή του, τα δύο φύλλα, η δύναμή του, η ύπαρξή του, όλοι είναι καρπός της δημιουργικής αγάπης του Θεού. Και αυτόν τον άνθρωπο έχουμε εμείς μπροστά μας. Μάλιστα. Πολύ σαφές όλο αυτό, όσο μπορεί να είναι. Όμως να δούμε τώρα τι εννοούμε με αυτή τη λέξη. Ναι. Αν δούμε τα κείμενα της αρχαιότητας, θα δούμε ότι ήδη από την εποχή του μύθου, θα λέγαμε, ο άνθρωπος προσπαθούσε να ξεπεράσει τον εαυτό του. Έπλασε με το νου του τύπους ιδανικού ανθρώπου. Όλοι μάθαμε στο σχολείο για τους ήρωες της αρχαιότητας, για τους ημιθέους, όντα που βέβαια δεν υπήρχαν, αλλά οι αρχαίοι τους έπλασαν στο νου τους και τους χρησιμοποίησαν στην καθημερινότητά τους. Δηλαδή προσεύχονταν, απευθύνονταν στον ημίθεο, στον ήρωα. Τον είχαν ως πρότυπο. Μάθαιναν στα σχολεία τους γι' αυτό. Πιστεύω βέβαια, και αυτό φαίνεται και στο βιβλίο που αναφέραμε προηγουμένως, ιδιαίτερα στο δικό μου κείμενο, ότι όλα αυτά έγιναν, και θα δούμε αργότερα, νομίζω, ότι κάθε εποχή είχε τον δικό της μετάνθρωπο. Έχω την εντύπωση ότι όλα αυτά έγιναν για να ξεφύγει ο άνθρωπος από το πρόβλημα, να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του θανάτου. Ένα πρόβλημα εδώ που δεν αντιμετωπίζεται εύκολα, το θέλει έτσι μια πνευματική διάσταση. Τον θάνατο όμως με ποια έννοια, κύριε Μουστάκη? Ναι, είναι το μεγαλύτερο και το μόνο αναπόφευκτο πρόβλημα για τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος άνθρωπος να μην διαβεί από το κατόφλι του βιολογικού θανάτου. Κανένας δεν θα ξεφύγει από αυτόν, κανένας δεν θα ζήσει αιώνια, και όπως καταλαβαίνουμε, ο άνθρωπος κάθε εποχή δεν σταμάτησε να αποζητά τρόπους για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Όπως είπαμε ήδη, με τη δημιουργία του ήρωα, του ημιθέου, του σοφού. Οι στοικοί είχαν πλάσει την έννοια του σοφού, που ήταν αυτός που συγκέντρωνε όλα τα αγαθά. Ο καλός, ο έξυπνος, ο δυνατός, και ο φαύλος από την άλλη, που συγκέντρωνε όλα τα κακά. Δεν υπήρξε κανένας σοφός με την κυριολεκτική έννοια στον χώρο των στοικών. Απλώς τον φανταζόταν ως ιδανική κατάσταση. Αργότερα έχουμε τον άνθρωπο της απόκριφης γνώσης, στην εποχή του γνωστικισμού. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι υποτίθεται ότι δέχτηκαν από τους θεούς της εποχής μία ξεχωριστή γνώση, και βάσει αυτής της γνώσεως έστησαν κάποια θρησκευτικά συστήματα. Ψευδή, αναμφίβολα ψευδή. Αλλά αγωνίζονταν με αυτή την υποτιθέμενη, ξαναλέω, γνώση,
να ξεπεράσουν τις αδυναμίες τους. Αργότερα θα δούμε, έχουμε τον άνθρωπο που γνωρίζει πολλά, τον πανεπιστήμονα, τον άνθρωπο της ευδαιμονίας, τον υπεράνθρωπο. Ας μην ξεχνάμε τον Νίτσε. Ο Νίτσε, τον άνθρωπο που δημιουργεί έτσι το φιλοσοφικό του σύστημα, δίνει πολλά από τα χαρακτηριστικά του μετανθρώπου και τον αποκαλεί υπεράνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος που αγωνίζεται και προσπαθεί και παραμερίζει τους αδύναμους και δεν δέχεται κανένα εμπόδιο στο δρόμο του. Ήταν ιδανικό για τον Νίτσε, άλλο αν εμείς δεν συμφωνούμε. Θυμηθείτε την ιστορία του 20ου αιώνα. Έχουμε αρία φυλή. Από την άλλη έχουμε τον άνθρωπο, στη Δύση για παράδειγμα, που αποζητά το δυτικό όνειρο. Πώς αποκτήσει δύναμη και ευτυχία? Με τον πλούτο, με τον καταναλωτισμό. Οπωσδήποτε μια ευδαιμονία που δεν είναι πραγματική, αντιθέτως είναι κύβδηλη. Και βέβαια και στον ανατολικό κόσμο, κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, που εκεί πάλι είχαμε πολλά προβλήματα, ο άνθρωπος φωτάσεται στο καθεστώς, το καθεστώς είναι αυτό που πλέον έχει δύναμη. Ο άνθρωπος είναι αναλώσιμος. Στην εποχή μας έχουμε περάσει σε μια νέα φάση. Κατά κάποιον τρόπο αγωνιζόμαστε να δημιουργήσουμε τον άνθρωπο που είναι συνδεδεμένος με τον υπολογιστή, τον άνθρωπο της διεπαφής. Τον άνθρωπο που, εκμεταλλευόμενος τις ιδιότητες που ο υπολογιστής του προσφέρει, θα μπορέσει να ξεπεράσει τις αδυναμίες. Είτε αυτές είναι εγγενείς, οι αδυναμίες του ανθρώπου ως ανθρώπου, είτε είναι επίκτητες, κάποιες ασθένειες, κάποιες αναπηρίες. Και να μπορέσει να αντιμετωπίσει, ας πούμε, τις σύγχρονες προκλήσεις και προσκλήσεις, ώστε διαρκώς να προοδεύει, διαρκώς να είναι ισχυρότερος, διαρκώς να είναι ικανότερος να αντιμετωπίσει την εποχή και να προοδεύσει. Η πρόοδος βέβαια εδώ, και εδώ είναι το λεπτό σημείο, δεν είναι όταν λέμε, χρησιμοποιούμε τη λέξη πρόοδο, σαφώς δεν έχει το ίδιο περιεχόμενο για όλους. Για έναν άνθρωπο, ας πούμε, της πίστεως, πρόοδος είναι να οδηγηθεί στην αγιότητα. Για έναν άνθρωπο της ύλης, πρόοδος μπορεί να είναι ο πλούτος. Και έτσι, μέσα από αυτό το πρίσμα πρέπει να δούμε την επιθυμία του ανθρώπου να γίνει, ξαναλέω πάλι, μετάνθρωπος. Υπάρχει μια ψευδαίσθηση όμως όλα αυτά τα πρότυπα, έτσι, της αρίας φυλής που είπατε προηγουμένως, μετά του άλλου ανθρώπου, του παράλληλου, του Νίτσε και τώρα του ανθρώπου που θα συνδέεται έτσι, με το διαδίκτυο και θα γίνεται αθάνατος. Αυτός ο άνθρωπος, κύριε Μουστάκη, θα έχει κάτι το ανθρώπινο ή θα έχει χάσει κάθε ίχνος ανθρωπιάς? Νομίζω ότι η απάντηση... Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να δοθεί απάντηση που να λέει ότι θα έχει κάτι το ανθρώπινο. Πολύ φοβούμαι ότι θα έχει χάσει κάθε ίχνος ανθρωπιάς, ακριβώς γιατί θα έχει στρέψει την ελπίδα του, θα έχει αποσύρει, αν θέλετε, την ελπίδα του από τον δημιουργό και θα την έχει στρέψει στην τεχνολογία. Σκεφτείτε εδώ, όλοι πρέπει να έχουμε δει κάποια ταινία ή να έχουμε διαβάσει το βιβλίο ή κάποια αναφορά στην πολύ γνωστή ιστορία της Mary Shelley, που έφτιαξε το έργο τον δόκτορα Frankenstein, ο οποίος είναι ένας γιατρός που πραγματικά λάτρης της επιστήμης, ζει τον 18ο αιώνα και προσπαθεί με την χρήση τότε του ηλεκτρισμού, που ήταν το άπαν της επιστήμης, ήταν η κορυφή της επιστήμης, με τη χρήση λοιπόν του ηλεκτρισμού πίστευε, και το πίστευαν πολλοί, ότι θα δώσει ζωή στο νεκρό σώμα και θα το καταστήσει κατά αυτόν τον τρόπο αθάνατο. Έτσι λοιπόν ο γιατρός αυτός, σπουδαγμένος, μορφωμένος, σοφός, γυρίζει στα νεκροταφεία, τα κημητήρια, ξεθάβει τα νεκρά σώματα και αφαιρεί τα μέλη τους. Στη συνέχεια τα ράβει και με την κατάλληλη χρήση του ηλεκτρισμού και με κάποια υποτιθέμενα χημικά στοιχεία, συστατικά, κατορθώνει να του δώσει ζωή. Το αποτέλεσμα βέβαια, παρά τις προσπάθειες ακόμη και του σύγχρονου κινηματογράφου, η τελευταία ταινία που βγήκε, αν θυμάμαι καλά,
πριν από καμιά 24-25 χρόνια, παρουσιάζει έτσι το πλάσμα αυτό, το δημιούργημα του δόκτωρος Φραγκενστάιν, που παρουσιάζει έτσι να έχει κάποιες ανησυχίες, να είναι κάπως ευαίσθητο, να νιώθει μια φοβερή μοναξιά. Το πλάσμα βέβαια αυτό που δημιουργήθηκε από τον γιατρό Φραγκενστάιν ήταν μόνο του. Ήταν φοβισμένο, ήταν άγριο. Δεν είχε καμία σχέση, καμία επαφή με τον άνθρωπο. Και μέχρι που χάνεται, κουβαλούσε πάνω του πάντοτε, διαρκώς, τα ίχνη της φθοράς και του θανάτου. Πράγματι, κύριε Μουστάκη, όλοι μας έχουμε δει ταινίες που επιβεβαιώνουν αυτό που λέτε και νομίζω ότι ανατριχιάσαμε όλοι αντικρίζοντας το δημιούργημα του δόκτωρος Φραγκενστάιν. Όμως το ίδιο είναι ο μετάνθρωπος. Θα έλεγα τηρουμένων των αναλογιών, ναι, είναι το ίδιο. Τουλάχιστον αυτό που φανταζόμαστε, που προσδοκούμε, γιατί τον μετάνθρωπο κανένας δεν υπάρχει, δεν είναι κάτι υπαρκτό, είναι αυτό που πολλοί προαγγέλουν ως μία πρόοδο για την ανθρωπότητα. Ας μην έτσι μπερδευτούν οι ακροατές μας και νομίσουν ότι υπάρχει τέτοιος άνθρωπος. Δεν υπάρχει. Πολλοί όμως είναι αυτοί που περιμένουν, που προσδοκούν ότι η πρόοδος της τεχνολογίας θα τον δημιουργήσει. Και βέβαια ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα απολαύσουμε όλοι μας τα ωφέλη του. Τα πράγματα βέβαια δεν είναι τόσο απλά. Η αλήθεια είναι αυτή. Και ξέρουμε ότι γίνονται έρευνες και γι' αυτό και δημιουργήθηκε για αυτή η ιδέα για τον μετάνθρωπο. Έτσι. Ακριβώς. Ωστόσο αυτές οι έρευνες μας κάνουν να σκεφτόμαστε κάποια πράγματα και να ερχόμαστε σε απορίες. Οι επιστήμονες ξέρουμε ότι δεν υπονομεύουν την ανθρωπότητα και ό,τι κάνουν το κάνουν τουλάχιστον στην αρχή για να βοηθήσουν τον άνθρωπο, εργάζονται ας πούμε για την ανακούφιση της ανθρωπότητας. Πιστεύετε ότι δεν υπάρχει όφελος από την ερευνητική αυτή προσπάθεια? Οπωσδήποτε υπάρχει όφελος και είναι πολύ σημαντικό, και γνωρίζουμε ότι η έρευνα που γίνεται σήμερα σε έναν τομέα μπορεί να αποδώσει τα πραγματικά της ωφέλη μετά από μερικές γενιές. Το πρόβλημα είναι ότι σαφώς η έρευνα, η πρόοδος της ιατρικής, φανταστείτε ανθρώπους που έχουν προβλήματα οράσεως, που τους λείπουν κάποια μέλη, όλα αυτά αντιμετωπίζονται σε ένα μεγάλο βαθμό. Νομίζω όμως ότι ισχύει αυτό που πολλές φορές λέμε και σε πολλούς τομείς της καθημερινότητάς μας ισχύει, ότι η τεχνολογία δεν είναι καλή ή κακή. Σε μεγάλο βαθμό η ποιότητά της εξαρτάται από τη χρήση που θα κάνουμε εμείς. Τώρα βέβαια, όταν μερικές φορές η τεχνολογία αυτή και η έρευνα στοχεύει στη βελτίωση του ανθρώπου, δημιουργούνται άλλα προβλήματα. Για παράδειγμα, αυτή την τεχνολογία η οποία είναι εχμής, η οποία σιγά σιγά αρχίζει να εμφανίζεται, μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε όλοι, ή δημιουργούμε μία ελίτ πάλι ανθρώπων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν κάποια ακριβή τεχνολογία και οι άλλοι δεν μπορούν? Τι δυνατότητες ελέγχου επάνω μας θα έχουν οι ηγέτες γενικώς, οι εκάστοτε κρατούντες όποιας χώρας, με την τεχνολογία αυτή? Μια τεχνολογία δηλαδή που μπορεί εύκολα να γνωρίζει ακόμη και το ποιο βιβλίο διαβάζουμε. Αυτό βέβαια ισχύει ούτως ή άλλως. Έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Φανταστείτε όμως ότι η επιθυμία μας αυτή να βελτιώσουμε το ανθρώπινο είδος και το βελτιώσουμε, το χρησιμοποιώ με εισαγωγικά, μας οδηγεί διαρκώς σε όλο και περισσότερες υποχωρήσεις στον προσωπικό μας χώρο. Χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι αρνούμαστε την πρόοδο. Το αντίθετο. Η πρόοδος όταν μπαίνει μέσα σε έναν, έτσι, σε ένα τρόπο λειτουργίας πνευματικό, όπως θα θέλαμε εμείς ως μέλη της Εκκλησίας, μπορεί να μας προσφέρει πάρα πολλά και μπορεί να επιλύσει πάρα πολλά προβλήματα. Όταν λοιπόν κάποιοι με κάποιον τρόπο, με
τρόπους που γνωρίζουν, που η επιστήμη τους προωθεί. Δημιουργούν δεδομένα τα οποία δεν μπορούμε να ελέγξουμε, τα οποία ξεφεύγουν από αυτή την επιθυμία μας, τότε υπάρχει ένα πρόβλημα. Η πρόοδος καθεαυτή δεν δημιουργεί προβλήματα. Η στέρηση της ελευθερίας μας, δηλαδή το λάθος είναι πρόοδος χωρίς να η πρόοδος αυτή να συνδυάζεται με αύξηση, με βελτίωση της ελευθερίας μας. Αν αυτά τα δύο αποσυνδεθούν, τότε υπάρχει πρόβλημα. Για παράδειγμα, δείτε ότι όσο περνούν τα χρόνια, γίνεται περισσότερος λόγος για τα δικαιώματα. Από την άλλη, δεν ξέρω αν αισθανόμαστε ότι πλήρως έχουμε διασφαλίσει τα δικαιώματα, τα δικαιώματα μας, τα ατομικά, τις ελευθερίες, αν θέλετε, ή να μιλήσω πιο σωστά τις προσωπικές μας ελευθερίες που ο καθένας θέλει να έχει και να χρησιμοποιεί. Μήπως τελικά μαθαίνουμε σιγά σιγά να αντιμετωπίζουμε το διπλανό μας. Είδατε ότι μας στερεί τη ελευθερία και εμείς διεκδικούμε δικαιώματα. Σωστά. Επιζητώντας την πρόοδο του μεταανθρώπου, μήπως τελικά επιζητούμε να απομακρύνουμε ή αφήνουμε να απομακρυνθεί στον άνθρωπό μας. Μήπως όλο και περισσότερο εφιζόμαστε στο να διεκδικούμε αντί να προσφέρουμε. Μήπως τελικά κλεινόμαστε στη μοναξιά μας όλο και περισσότερο. Και εδώ θυμάμαι τι τον Φραγκενστάιν, το δημιούργημα του Φραγκενστάιν που ήταν ένα μόνο του, ένα πλάσμα μόνο του. Έτσι. Θα ήδη κινδυνεύουμε από τη μοναξιά και μέσα από, από το διαδίκτυο και μέσα από όλη αυτή την κατάσταση έτσι που ζούμε. Είμαστε ίσως πιο μόνοι από ποτέ, όπως λένε και κάποιοι ψυχολόγοι, κάποιοι ερευνητές, πόσο μάλλον τότε και αν θα γίνουν όλα αυτά. Όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα που ακούμε και που μας λέτε, κύριε Μουστάκη, και που στο μέλλον βέβαια θα απασχολήσουν όχι μόνο εμάς όλο και περισσότερο, αλλά και τις επόμενες γενιές, τα παιδιά, τα εγγόνια, και ίσως έρθει και πιο γρήγορα αυτό. Τώρα, επί της ουσίας, τι μπορούμε να αντιτάξουμε απέναντι στην προσδοκία του μετάανθρώπου? Σαφώς, ως μέλη της Ορθόδοξης Εκκλησίας, μπορούμε να αντιτάξουμε τον λόγο και τη διδασκαλία της παραδόσεώς μας και τον άνθρωπο. Η Ορθόδοξη παράδοση έχει μια ιδιαίτερη ανθρωπολογία, η οποία νομίζω ότι απαντά στα περισσότερα, αν όχι σε όλα, τα προβλήματα του σύγχρονου και τις ανησυχίες του σύγχρονου ανθρώπου, όπως έκανε και στο παρελθόν. Προσέξτε, η διδασκαλία αυτή έχει να κάνει με τη δημιουργία, με την πτώση βέβαια, με τη σωτηρία, το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου και τις προοπτικές του ανθρώπου βέβαια. Εστιάζω, έτσι σημειώνουμε κάποια στοιχεία της ορθόδοξης ανθρωπολογίας, και μετά προσεγγίζω το θέμα βασισμένος κυρίως σε δύο έργα του Αγίου Γρηγορίου Νήσις, ο οποίος έχει γράψει ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο με τον τίτλο «Περί κατασκευής του ανθρώπου» και δύο λόγους «Ιστοποιήσομεν άνθρωπο». Αυτά είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα και σε αρκετά σημεία έτσι θα έλεγα σαγηνευτικά. Πραγματικά δεν τα λέμε ούτε τα ακούμε εύκολα αυτά τα πράγματα που γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Ναι, είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει να νομίζω να εντρυφήσει κανείς, να διαβάσει. Τώρα, όσο το επιτρέπει η φύση της συζητήσεώς μας, θα μπορούσατε να μας μιλήσετε για βασικά στοιχεία της ορθόδοξης ανθρωπολογίας, έτσι, για τους ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας? Ευχαρίστω, αν και είναι γνωστά κατά, έτσι, απλώς θα τα πούμε λίγο συγκεντρωμένα. Μέσα από το πλαίσιο πάντα έχοντας στο μυαλό μας αυτή την προοπτική του μεταανθρώπου. Τον άνθρωπο βέβαια τον δημιούργησε ο Θεός με αγάπη. Το κίνητρό του ήταν η αγάπη. Τον δημιούργησε θνητό, αλλά ταυτόχρονα του προσέφερε και την πνοή της ζωής, ώστε συνδεδεμένος μαζί του, με το Θεό δηλαδή, να μην γνωρίζει ποτέ τον θάνατο και τη φθορά. Ο άνθρωπος αποτελούνταν και από γήινα, και αποτελείται βέβαια και θεϊκά στοιχεία, και όσο
ζούσε κοντά στο Θεό, δεν θα πέθανε ποτέ. Ζούσε στον κήπο, στον παράδεισο, μέσα στην αγκαλιά του Θεού, επικοινωνούσε μαζί του. Θυμηθείτε τα κεφάλαια, τα πρώτα κεφάλαια της Αγίας Γραφής, της Γενέσεως, χωρίς να υφίσταται τις συνέπειες της δημιουργίας του πτωχώμα. Η επαφή δηλαδή με τον Θεό, η επικοινωνία με τον Θεό, η αγάπη που είχε αναπτύξει προς τον Θεό, τον προστάτευε από το θάνατο. Αυτό όμως δεν μπορούσε να λειτουργήσει επειδή ο άνθρωπος, επειδή ο Θεός προσέφερε στον άνθρωπο ελευθερία, και αυτό είναι κάτι πολύ σπουδαίο αλλά και πολύ δύσκολο, δεν μπορούσε να λειτουργήσει αυτή η σχέση ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο, εάν δεν την επέλεγε συνειδητά ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, ο Θεός δίνει τη γνωστή εντολή, από όλα θα φας εκτός από το ξύλο του δέντρου που βρίσκεται στο μέσο του Παραδείσου, για να ενεργοποιήσει την ελευθερία του. Λέω καμιά φορά στο σχολείο, μου θυμίζει αυτό που σήμερα κάνουμε, ότι παίρνουμε μια πιστωτική κάρτα, μια κάρτα, αλλά αν δεν την ενεργοποιήσουμε, μας είναι άχρηστη. Έτσι λοιπόν, είχε δεχθεί ο άνθρωπος την ελευθερία, η εντολή είναι αυτό που την ενεργοποιεί. Δεν το κάνει από... Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να πει κανείς, γιατί καμιά φορά ρωτούν και τα παιδιά στο σχολείο, μα καλά, αφού τα προσέφερε όλα, τι τον ενοχλούσε να έτρωγε και από αυτό το δέντρο. Είναι η εντολή που ουσιαστικά λέει στον άνθρωπο, αν την τηρήσεις, αν την τηρήσω, λέει ο άνθρωπος, αγαπώ το Θεό. Αν δεν την τηρήσω, δεν τον αγαπώ. Έτσι λοιπόν, ξέρει ο άνθρωπος ότι εάν φάει, θα πεθάνει. Το κάνει τελικά. Επιλέγει, ενεργοποιώντας την ελευθερία του, επιλέγει να ζήσει μακριά από το Θεό. Παράκουσε την εντολή, απομακρύνθηκε και υπέστη τις συνέπειες του θανάτου. Από την παρακοή βέβαια και έπειτα, τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Η ζωή του πλέον ενώνεται, γίνεται σύμφυτη με τη φθορά, την αρρώστια, το θάνατο. Το είδαμε πριν από 2 μήνες περίπου με αυτά που συνέβησαν με τις πυρκαγιές. Και πολλοί είπαν, μα καλά ο Θεός επιτρέπει. Μα ο άνθρωπος είναι αυτός που επέτρεψε, που ζήτησε. Εγώ, Θεέ μου, δεν θέλω να είμαι μαζί σου. Θέλω να ζήσω όπως εγώ γνωρίζω καλύτερα. Και ο Θεός το επέτρεψε, αγαπώντας τον και αφήνοντάς του ελευθερία. Το σημαντικό, και εδώ νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε, είναι ότι ο Θεός δεν έπαψε να αγαπά και να φροντίζει τον άνθρωπο ποτέ. Αντιθέτως, έστειλε, δημιούργησε ένα σχέδιο πολλών, έτσι, μεγάλου μάκρους, μεγάλης χρονικής διάρκειας, για να μπορέσει ο άνθρωπος να τον ξαναγνωρίσει και να τον ξαναγαπήσει. Και γι' αυτό βέβαια, όπως γνωρίζετε και εσείς και οι ακροατές μας, έστειλε τον Υιό και Λόγο του, ο οποίος μετά τη Σταύρωση και την Ανάστασή του έδωσε, ή με τη Σταύρωση και την Ανάστασή του αν θέλετε, έδωσε και πάλι στον άνθρωπο τη δυνατότητα της σωτηρίας, την προοπτική της αιωνιότητας και τη δυνατότητα βέβαια να ξεφύγει από τον θάνατο. Προσέξτε, όχι από τον βιολογικό τον υφιστάμεθα, αλλά έχουμε πλέον τη δυνατότητα να αποφύγουμε τον αιώνιο θάνατο, δηλαδή την απομάκρυνση από τον Θεό. Και μπορούμε να ζήσουμε για πάντα μαζί του. Μάλιστα. Αυτή είναι η προοπτική λοιπόν της αιωνιότητας. Σε αυτό το πλαίσιο τώρα που πολύ όμορφα μας ζωγραφίσατε, μπορεί να χωρέσει ο μετάνθρωπος? Νομίζω ότι σωστά το θέτετε την ερώτηση, γιατί φτάσαμε στο σημείο καμπής κατά κάποιον τρόπο, αλλά νομίζω ότι ακριβώς εδώ φαίνεται ότι δεν χωρά. Είναι περιττός. Ο άνθρωπος γίνεται, επιτρέψτε μου να πω, μετάνθρωπος, αγιαζόμενος. Και εδώ νομίζω ότι μπορούμε να πούμε 2 λόγια για αυτό το βιβλίο από τις εκδόσεις Αρμός, με τίτλο «Μετάνθρωπος ζώντας σε ένα ψηφιακό κόσμο» που ετέθηκε κυκλοφορία το καλοκαίρι. Σε αυτό υπάρχει μια ολοκληρωμένη έτσι πραγμάτευση του θέματος από πολλές πλευρές. Άνθρωπος, τεχνολογία, σύγχρονη επιστήμη, πρόοδος του ανθρώπου και η σωτηρία.
Οι συγγραφείς, έτσι αν επιτρέπετε να τους αναφέρω, είναι βέβαια ο εμπνευστής Δημήτρης Γερούκαλης, γιατρός, ο Σωτήρης Γουνελάς, συγγραφέας και ποιητής, ο Δημήτρης Δεκρυδάκης και ο Ιωάννης Πλεξίδας, συνάδελφοι και οι δύο, θεολόγοι και όχι μόνο. Όλοι μαζί διερευνούμε τις σχέσεις που προκύπτουν ανάμεσα στους ανθρώπους, στη σχέση του ανθρώπου με την επιστήμη, στη σχέση του ανθρώπου με την φύση, με τον Θεό, με τον μετάνθρωπο. Διερευνούμε λοιπόν τις σχέσεις που προκύπτουν, όλες αυτές τις σχέσεις, και προσπαθούμε να προσφέρουμε όχι τόσο κάποιες έτοιμες απαντήσεις, όσο να δούμε τι γίνεται με αυτό το ερώτημα. Μπορεί τελικά να χωρέσει ο μετάνθρωπος? Βέβαια, εδώ θα μου πείτε ότι ήδη μας απαντήσατε ότι δεν χωράει. Ναι, δεν χωράει, γιατί δεν θέλω να μπερδέψουμε τους ακροατές μας, αλλά η λύση δεν είναι ούτε στην άρνηση της τεχνολογίας, ούτε στην άκρητη υιοθέτησή της. Η πρόταση τελικά που νομίζω ότι βγαίνει από το βιβλίο είναι να δούμε όλα αυτά τα θέματα με κριτική ματιά, μέσα από την ελληνική παράδοση, από την ορθόδοξη παράδοση, μέσα από τη θεολογική προοπτική της Εκκλησίας, την οποία μετέχουμε όλοι ως μέλη του σώματός της. Έτσι λοιπόν, μελετώντας όλες αυτές τις σχέσεις, οδηγούμαστε βέβαια στο συμπέρασμα ότι τελικά ο μετάνθρωπος δεν είναι αναγκαίος. Αλλού πρέπει να πέσει το βάρος μας, αλλού πρέπει να ρίξουμε, έτσι, να εστιάσουμε την προσοχή μας. Κύριε Μουστάκη, μπορείτε να μας διευκρινίσετε τώρα την άποψή σας ως προς τον στόχο τον οποίο υπηρετεί η προσδοκία του μετάανθρώπου? Ναι, νομίζω ότι το κύριο πρόβλημα, όπως αναφέραμε και στην αρχή της συζήτησής μας, είναι το πώς αντιμετωπίσουμε τον θάνατο. Είναι το πρόβλημα που μπήκε στον άνθρωπο αμέσως μετά την πτώση. Υποτίθεται ότι ο μετάανθρωπος θα, ως μια μετεξέλιξη του ανθρώπου, ως ο άνθρωπος αν θέλετε μετά τον κλασικό άνθρωπο, ότι θα κατορθώσει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Θα γίνει ισχυρότερος, ικανότερος, θα μπορεί να θεραπεύσει σοβαρές ασθένειες, τέλος πάντων, και ίσως κάπου να βλέπουμε όλοι να στρεφούμε το ένα μας στο μάτι, να κοιτάμε το ένα μάτι προς την αθανασία. Τελικά όμως, αν δούμε και μελετήσουμε, και όχι μόνο τα κείμενα της Εκκλησίας, θα διαπιστώσουμε ότι τελικά δεν είναι αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπος. Αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπος είναι αγάπη, είναι σχέση, είναι επικοινωνία και με τον συνάνθρωπό του και με τον Θεό και με τη δημιουργία την ίδια, η οποία είναι ένα κόσμημα, κόσμος, αλλά και με τον ίδιο τον εαυτό. Θυμηθείτε εδώ αυτό το χωρίο από την Β' προς Κορινθίους που μου αρέσει πάρα πολύ και πάντοτε έτσι θέλω να το χρησιμοποιούμε και να το θυμόμαστε, ότι όταν ο Απόστολος Παύλος ζήτησε από τον Θεό να τον θεραπεύσει από κάποια ασθένεια, όσο και αν φαίνεται περίεργο, είπε «αρκήσει η χάρις μου». Σου αρκεί η χάρις που έχεις λάβει. Η γάρ δυναμής μου, εν ασθενία τελειούται. Θα τελειοποιηθεί, θα ολοκληρωθεί η δύναμής μου μέσα από την ασθένεια. Αυτό δηλαδή που εμείς διαβάζουμε και βλέπουμε ως αδυναμία στον εαυτό μας, στο διπλανό μας, τελικά είναι αυτό που οδηγεί στην τελείωση. Και είναι αυτό το οποίο κρύβει μέσα του τη δύναμη του Θεού και τη δική μας ως ανθρώπων. Η δύναμη μας δεν είναι στο ότι μπορούμε να σηκώσουμε τόσα κιλά βάρος ή να πηδήξουμε τόσο σαν μέτρα ύψος ή τόσο μακριά ή να τρέξουμε τόσο γρήγορα. Η πηγή και η αφετηρία της δυνάμεως μας, κάθε ανθρώπου, είναι η χάρη του Θεού. Είναι αυτή η οποία μας στηρίζει, μας σκεπάζει. Είδατε πώς αλλοιώνονται οι Άγιοι από την επαφή τους με τον Θεό. Σκοπός της ζωής μας δεν είναι να περνάμε καλά. Αυτό εύκολα μπορεί να το κάνει ο καθένας. Σκοπός είναι να μεταμορφώσουμε την καθημερινότητά μας σε μια καθημερινότητα αγιότητας. Έτσι είναι. Έτσι γνωρίζουμε τουλάχιστον. Είναι εφικτή τώρα, κύριε Μουστάκη, αυτή η ελπίδα, αυτή η προοπτική στη σύγχρονη εποχή, γιατί σε μια εποχή που βλέπουμε πολλά έχουν αλλάξει, πολλές συνήθειες που στήριζαν την κοινωνία και τον τόπο έχουν χαθεί. Νομίζω ότι στην εποχή μας η απάντηση είναι πολύ εύκολη.
Έχουμε ζωντανό, ζωντανότατο το παράδειγμα των παλαιότερων και των συγχρόνων όμως Αγίων. Προσφάτως είχαμε την κατάταξη της τάξης των Αγίων του πατρός Αμφιλοχίου Μακρύ, ενός ακόμη νέου Αγίου της Εκκλησίας μας, μιας μεγάλης μορφής που στήριξε και βοήθησε ολόκληρη τη Δωδεκάνησο, και δεν είναι ο μόνος που βοήθησε και κατά την περίοδο της Ιταλικής κατοχής και μετά φυσικά. Οι Άγιοι δεν πέρασαν μια ζωή εύκολη. Κατά τη διάρκεια της ζωής τους, ποιον να θυμηθούμε και ποιον να αφήσουμε. Προβλήματα με την υγεία, με την εκκλησιαστική διακονία τους, με τους οικείους τους, με τους συμμοναστές τους, ασκητές στο ίδιο μοναστήρι, δημιουργούσαν προβλήματα στους Αγίους. Και βέβαια, οπωσδήποτε έχουμε τις περιπτώσεις των μαρτύρων που εδιώχθησαν από εχθρούς της πίστης. Παρά το πλήθος όμως των προβλημάτων, και εδώ είναι αν θέλετε η αλλίωση του Αγίου, διατηρούσαν την επαφή με τον Θεό. Ακόμη και όταν έχαναν την επαφή κάποια στιγμή, ξαναέβρισκαν την άκρη και συνέχιζαν. Αυτή η επαφή, η χάρη του Θεού είναι που τους ενέπνεε, που τους γέμιζε χαρά. Και πραγματικά δεν εμπιστεύτηκαν κάποιο κοσμοείδωλο, κάποια συγκεκριμένη μορφή πολιτισμού, τον σύγχρονο, τον ανατολικό, τον δυτικό, δεν ξέρω τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Αλλά χωρίς να απορρίπτουν τον πολιτισμό, έχεραν για την τεχνολογική πρόοδο, δεν είναι λίγοι που την έζησαν και των ημερών μας οι Άγιοι. Αλλά πάντα προσέγγιζαν αυτή την πρόοδο υπό το πρίσμα του αν προσφέρει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να γίνει συνδημιουργός και να αγωνίζεται βέβαια και τη σωτηρία του. Που είναι ο σκοπός βέβαια για τον οποίο ο Θεός μας προσέφερε κυριαρχική θέση επάνω στην άλογη κτήση. Ο τρόπος ζωής μας, το περιβάλλον μας, αν μας στηρίζει σε αυτή την πορεία μας προς την αγιότητα. Τελικά μπορεί ο μετάνθρωπος να απαντήσει στα προβλήματά μας, μπορεί να μας προσφέρει αυτό που με πόθο ζητάμε, μπορεί να μας λυτρώσει από το θάνατο. Από όσα αναφέραμε κυρία Χατζή και από όσα μας διδάσκει η Ορθόδοξη Παράδοση, είναι σαφές ότι η στάση μας απέναντι στα σημαντικά προβλήματα του ανθρώπου δεν μπορεί να καθοριστεί, να προσδιοριστεί μέσα από την ελπίδα της ανάπτυξης κάποιου υποτιθέμενου μετάνθρωπου. Διότι αυτός, ακόμη και αν καταφέρει να μας προσφέρει κάποιες επιπλέον δεξιότητες, ικανότητες ή ακόμη και αν μας εξασφαλίσει παραπάνω χρόνια ζωής, ποτέ δεν θα μπορέσει να μας απελευθερώσει από τα δεσμά της φθοράς. Και νομίζω ότι αυτό είναι το λεπτό σημείο. Ο σημαντικότερος αγώνας του ανθρώπου είναι ενάντια στις αρχές και στις εξουσίες του αιώνα που ζούμε. Όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους. Το στοίχημα για τον άνθρωπο δεν είναι να παρατείνει μια ζωή που τελικά θα τον οδηγήσει στη φθορά και στον θάνατο, αλλά να ξεπεράσει τη φθορά και τον θάνατο. Να μπορέσει να ζήσει ελεύθερος εν Χριστώ. Σε αυτόν τον αγώνα, το σκληρό και μακροχρόνιο βέβαια, βοηθός και στήριγμά του, δεν μπορεί να είναι μόνο αν θέλετε η επιστήμη και η τεχνολογική πρόοδος. Απαιτείται κάτι πολύ ισχυρότερο, πολύ πιο καθοριστικό που θα τον ενώσει με την πηγή της ζωής, τον Θεό. Ο άνθρωπος λοιπόν, ο πραγματικός αν θέλετε μετάνθρωπος, για να έτσι κλείσω με μια φράση την συζήτησή μας, είναι ο Άγιος. Είναι αυτός ο οποίος ξεπερνά το θάνατο. Είναι αυτός ο οποίος ξεπερνά τη φθορά. Είναι αυτός που νικάει το όδε είναι, το εδώ, και τελικά γίνεται φίλος, συνοδοιπόρος, συνόμιλος και μιμητής του Θεού. Νομίζω ότι αυτή είναι η προοπτική που μας ενδιαφέρει και προς την οποία πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Μουστάκη για όσα μας είπατε για τον μετάνθρωπο και ευχόμαστε στο τέλος να είμαστε Άγιοι και όχι μετάνθρωποι. Αμήν. Εγώ ευχαριστώ.